Αν είχε μία διέξοδο να φύγει τον ουρό, ίσως δεν πλημμύριζε. Άμα δεν γίνει αυτός ο αχετός μέχρι εκεί πάνω, θα έχουμε προβλήματα συνέχεια. Καταστράφηκα, τελείωσε. Για δέστε λίγο, εγώ πλημμύρισα το 13 του 4 Φεβρουαρίου. Τα πέταξα όλα, εδώ είναι. Και αμάξιο ζημιά και τα πάντα, άστο. Τα έχω δει προσωπικά. Τα έχω δει προσωπικά. Τι να διώξω, για πες μες. Όχι, όχι, εκτός από αυτά λέω. Δεν έχει τα αυτοκίνητά. Να πάτε μέσα στο σπίτι μου, πού να μείνω. Για πες μου, πού να μείνω. Ελάτε, δεν την πω. Ρώτα, εσείς είστε τώρα. Βγήκατε. Ο πρώην περιφερειάρχης, ευτυχώς ο άνθρωπος είπε, θα σε κάνουμε ένα έργο να μην ξαναπλημμυρίσεις. Δεν τελείωσε. Η Δημαρχία ήταν εκτός. Εδώ μπροστά τα λέμε όλα. Ήταν εκτός. Τώρα θέλω όλοι μαζί να με βοηθήσετε. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς. Το πρωί είμαστε Δημαρχία. Ήταν και η κυρία. Σε είδα εγώ. Καταστράφηκα. Εγώ πάντα πλήρωνα. Μη στέλνουν χαρτιά πάλι να πληρώσω. Δεν είναι για τα 50 ευρώ. Ένας λέει εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Ο άλλος λέει εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Ανθρωπινά μιλάμε ρε παιδιά. Ανθρωπινά. Βγάζουμε ένα χαρτί, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Βγάζει ένα χαρτί, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Κάτσε εγώ ποιος είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος μόνο να πληρώνω. Μέσα τα χαρτιά και να πληρώσω. Τα είχα εδώ, εξαφανίστηκαν τώρα γι' αυτό. Τελείως. Να το γραφείο μου, μπες μέσα. Μέσα άμα μπορούμε να βρούμε άκρη, να βρείτε άκρη. Πάρε σε παρακάτω. Ορίστε. Άντε να βρούμε. Άντε να ξεκινήσω εγώ ξανά. Από την προηγούμενη φορά ήταν τα ίδια ακριβώς πράγματα όπως βλέπετε και αυτή τη στιγμή. Πριν ένα χρόνο περίπου. Που είχε κλείσει το πρωί που είχε γίνει. Ακριβώς. Τρία αυτοκίνητα για πέταμα, όλο το μαγαζί εδώ για πέταμα, το σπίτι μέσα πάλι όλα τα πράγματα για πέταμα. Αυτή είναι η κατάνοια μας, παιδιά. Παλιά γιατί δεν πλημμυρίζατε? Έλα μου, γιατί εδώ μπροστά υπήρχε ρέμα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, έχει μπαζωθεί. Από ποιον? Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Η περιφέρεια λέει τη Δημαρχία, η Δημαρχία λέει την περιφέρεια. Γέμισε νερό εδώ μέσα. Δεν το χωράει το ρέμα. Γέμισε τα ανταλλακτικά εδώ μέσα. Όλα δεν πιάσανε. Από εκεί ήρθε, από εδώ και μετά γέμισε η αυλή. Ήταν εδώ. Από κάτω από το ρέμα ήρθε. Από εκεί το ρέμα, ναι. Όχι από εδώ πέρα. Όχι από εδώ, δεν μπορεί να το υπέρει κατά νερό από εδώ. Πρόσεχε, πέσει. Εδώ τώρα μέσα όλα καυστήρι, τα πάντα αναφτύρι. Τα σούπωσε εδώ όμως θα μπορούσε. Δήμαρχε, εδώ τι φταίει. Τι φταίει εδώ, τι πιστεύετε? Εδώ φταίει ο αγωγός εκείνος, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει τα νερά. Ο αγωγός ξεκινάει από το γεφύρι από πάνω, δεν παίρνει όλο το νερό. Ιδίως όταν υπάρχει μεγάλη βροχόπτωση, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πάρει τα νερά. Αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο που το κάνει η περιφέρεια, το οποίο δεν έχει τελειώσει και φυσικά υπάρχει μεγαλύτερη. Αν είχε τελειώσει, ενδεχομένως θα ήταν μικρότερη καταστροφή. Μικρότερη, βέβαια, πιστεύω. Πιστεύω ότι θα ήταν μικρότερη, αλλά ότι δεν θα είχαμε πλημμύρες δεν μπορεί να το ισχυριστεί κανένας. Γιατί η ποσότητα του νερού που έπεσε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν 60 χιλιοστά την ώρα. 40 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν θεομηνία. Ήταν... Κύριε Μεταξά, έχετε αποζημιωθεί στο παρελθόν? Όχι, πριν δύο χρόνια είχαμε τα ίδια προβλήματα, δεν πήραμε τίποτα ακόμα, περιμένουμε. Πράγμα έχει ξαναγίνει στο δημότη. Έχει ξαναγίνει. Αυτό είχε καταγίνει. Έδρεξε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, τέτοιο νερό. Δεν έχω ξαναδεί, μέσα σε 45 λεπτά. 45 λεπτά έχει διάρκεια δηλαδή η νεροποντή? Πάρα πολύ. Έντονη. Αυτά είναι... 45 λεπτά ήταν η έντονη, μετά τσίπι, δεν το κάναμε. Αυτά είναι τα τοπικά νερά, δεν είναι νερά από τα ποτάμια. Τοπικά νερά. Εδώ έχουν εγκλωβιστεί πολλοί άνθρωποι στα σπίτια τους. Αρκετοί. Και δεν μπορούν να βγουν. Πιο πολλοί έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια, αυτοί που είναι κάτω.